Πριν αναλύσουμε το σημερινό μας θέμα, θα ήθελα να σας διάβαζα, γι' αυτό και επιθυμώ να γραφεί αυτό από τα μαγνητόφωνα που έχω εδώ μπροστά μου, μία επιστολή που εδημοσιεύει τις ημέρες αυτές εις των Ορθόδοξων τύπων και που οπωσδήποτε έχει αμεσοτά τη σχέση με τα θέματα τα οποία κάνουμε εδώ. Η επιστολή αυτή είναι στο 536 φύλων του Ορθοδόξου τύπου της 17ης Δεκεμβρίου του 82. Την υπογράφει κάποιος δόκτωρ Πέτρος Κουτσούκος, χημικός, λέκτορ Πανεπιστημίου Πατρών. Συνεπώς δεν είναι και τυχαίος άνθρωπος αυτός ο οποίος γράφει την επιστολή. Παρακαλώ προσέξατε την, λέγει τα εξής. Κύριε Διευθυντά, στο υπαριθμό 41 δελτίων ενημερώσεως που εκδίδει το Τμήμα Δημοσίων και Εξωτερικών Σχέσεων της Συνόδου των Επισκόπων της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας στην Αμερική, της οποίας προεδρεύει ο Μητροπολίτης Φιλάρετος, διάβασα την παρακάτω είδηση που παραθέτω σε μετάφραση. Ίσως θα άξιζε να δημοσιευθεί για να ενημερωθούν όσοι ανατρέφουν παιδιά, ιδιαίτερα οι Ορθόδοξοι αδελφοί. Και τώρα έχει τη μετάφραση της ειδήσεως που στέλνει ως επιστολή. Και παρακαλώ προσέξατε, πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ο Ρόμπερτ Ντόρναν, ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από την Καλιφόρνια, έχει εισηγηθεί σχέδιο νόμου σύμφωνα με το οποίο δίσκοι που περιέχουν ανάστροφη κάλυψη, backward masking, θα υποχρεώνονται να το γράφουν στο καλυμά τους. Η ανάστροφη κάλυψη είναι μία τεχνική όπου ένα μήνυμα που έχει εγγραφεί στο δίσκο μπορεί να ακουστεί μόνον όταν ο δίσκος παιχτεί ανάστροφα. Για να εξηγήσω εδώ, όλοι οι δίσκοι είναι γνωστό ότι κινούνται εξ αριστερών προς τα δεξιά, και στο γραμμόφωνο το παλιό και στο pick-up κινούνται εξ αριστερών προς τα δεξιά. Ανάστροφη κίνηση θα πει να γυρίσουμε ένα κουμπί στο pick-up που το μοτέρ να παίρνει διαφορετικές στροφές, ή ένας μηχανισμός να δίνει αντίστροφες, ανάστροφες στροφές κινήσεις, και να γυρίζει ο δίσκος εκ δεξιών προς τα αριστερά. Δεν σημαίνει να γυρίσω από την άλλη μεριά την πλάκα, σημαίνει να αλλάξω την κίνηση, που σημαίνει ότι ο δίσκος πρέπει να έχει δύο εγγραφές από την κάθε πλευρά. Η μία η κλασική, η τυπική, που είναι εξ αριστερών προς τα δεξιά, και η άλλη η λεγόμενη ανάστροφη κάλυψη, αυτό το backward masking, που κινείται εκ δεξιών προς τα αριστερά. Πάρτε τους δείκτες του ρολογιού, χρησιμοποιείτε το παράδειγμα στην τεχνική, κινούνται εξ αριστερών προς τα δεξιά. Τώρα έχουμε ανάστροφη κίνηση ή αντίστροφη, εκ δεξιών προς τα αριστερά. Λοιπόν, καταλάβατε τι είναι αυτή η δίσκη, πώς κινούνται από τεχνικής πλευράς. Ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται, συνεχίζει η μετάφραση του κειμένου, η προειδοποίηση στο κάλυμα του δίσκου, είναι ότι τα μηνύματα αυτά, παρόλο ότι δεν ακούγονται όταν ο δίσκος παίζεται κανονικά, άρα λοιπόν έχει δύο κινήσεις, είναι η τυπική κίνηση και η άλλη κίνηση, δεν ακούγεται όταν παίζεται κανονικά, έχουν την ιδιότητα να εγγράφονται στο υποσυνείδητο. Δηλαδή, έχει κείμενο, έχει μουσική, έχει τέτοιο περιεχόμενο που έχει την δυνατότητα
παράξενο φέρεται εκ πρώτης όψεως να εγγράφονται αυτά εις το υποσυνείδητο. Για να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Υπάρχουν πολλά άλμπουμ ροκ μουσικής, και όπως ξέρετε η ροκ μουσική είναι πάρα πολύ της μόδας. Όλοι οι νέοι μας χορεύουν ροκ μουσική. Ο σταθμός το πρώτο πρόγραμμα έχει κάθε μέρα 4 με 5 ροκ μουσική, που να ακούσει κανείς και να πει πού βρίσκομαι, σε πολιτισμένη χώρα ή σε κάποια ζούγκλα. Βέβαια ίσως για κάποιους που θα με ακούν και θα τους αρέσει η μουσική αυτή θα λέγουν ότι δεν έχω ιδέα μουσική, σε διάφορες περιπτώσεις θα μπορούσα να υποστηρίξω και το αντίθετο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά άλμπουμ ροκ μουσικής που γνωρίζουν αγοραστική επιτυχία και που περιέχουν μηνύματα που δοξολογούν τον σατανά. Ώστε λοιπόν η ανάστροφη εγγραφή έχει τέτοια μηνύματα. Δίκαια λοιπόν ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής Ντόρναν θεωρεί κάτι τέτοιο επικίνδυνο, απατηλό, και οι καταναλωτές θα πρέπει να προειδοποιούνται. Χωρίς να καθορίζει τους συγκεκριμένους δίσκους, ο Γερουσιαστής αναφέρει ο Γερουσιαστής μερικά από τα μηνύματα που σταχυολόγησε. Ακούστε λοιπόν. Από τα μηνύματα που είναι γραμμένα στις πλάκες, ανάστροφα. Σατανά, κινήσου μέσα από τις φωνές μας. Σατανάς, σατανάς, σατανάς. Είναι Θεός, είναι Θεός. Ζω για το σατανά. Δεν μου γουστάρει ο Θεός. Δεν μπορώ να το αποφύγω. Είναι ο γλυκός μου σατανάς. Ο σατανάς είναι δυνατός. Θα σου δώσω το 666. Ορίστε. Ακούσατε, θα σου δώσω το 666. Αυτό που έχουμε πει τον αριθμό του Αντιχρίστου. Σημειώσατε. Γιατί γράφονται αυτά στο υποσυνείδητο? Όπως λέμε, προσέξτε, προσέξτε, πολύ προσέξτε. Λέμε, λέγεται την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Πόσο, λέγεται συνέχεια: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Μάλιστα εκείνοι οι οποίοι ξεκινούν ως αρχάριοι να τη λένε σε ένα μοναστήρι, τη λέγουν δυνατά. Στη Μονή Φιλοθέου επί παραδείγματι, τη λέγουν δυνατά. Όταν αρχίσει η ευχή να τυπώνεται, πού? Βέβαια λέγουν εκεί στην καρδιά. Είναι το υποσυνείδητο. Τότε πια δεν τη λένε δυνατά, αλλά τη λένε σιγά. Τη λένε από μέσα τους. Και τότε πραγματοποιείται κάτι καταπληκτικό. Τηρείται εκείνο το οποίο λέγει το άσμα ασμάτων. Εγώ κοιμούμαι, η δε καρδία μου αγρυπνεί. Και λέγουν εκείνοι που κάνουν την ευχή με τον τρόπο αυτόν ότι λέγει η καρδιά τους την ευχή ενώ κοιμώνται. Πώς είναι δυνατόν να λέγει η καρδία την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με ενώ κοιμάσαι? Επέρασε απλούστατα η ευχή από την συνείδηση στο υποσυνείδητο. Μία τεχνική, χωρίς να σας πω πιο πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, απλώς μια μορφή τεχνική, μια πτυχή της τεχνικής, γιατί δεν είναι μόνον αυτό, μια πτυχή της τεχνικής είναι η επανάληψη. Εξού και το σατανάς, 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 είναι Θεός, είναι Θεός. Αυτή η διαρκής επανάληψη περνάει στο υποσυνείδητο. Να σας το πω με άλλα λόγια. Είναι εκείνο το οποίο μετέρχονται οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν πλήση εγκεφάλου σε άλλους ανθρώπους με το να λέγουν τις ίδιες και τις ίδιες ειδήσεις, τα ίδια και τα ίδια θέματα. Η επανάληψη, ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό κάποτε περνάει από τη συνείδηση χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος στο υποσυνείδητο. Ναι, γιατί περνάει λοιπόν το περιεχόμενο της αναστρόφου εγγραφής αυτών των δίσκων εις το υποσυνείδητο.
ζητώντας ο γερουσιαστής να ψηφιστεί ομοσπονδιακός νόμος, ώστε οποτεδήποτε υπάρχουν τέτοια μηνύματα να υπάρχει και η σχετική προειδοποίηση, πιστεύει ότι δεν είναι μόνο θέμα διαφημιστικής ειλικρινίας, αλλά έχει σημασία ώστε οι γονείς και οι έφηβοι καταναλωτές να ενημερωθούν και να μην τους διαφεύγει ότι πολλοί φημισμένοι δίσκοι ροκ μουσικής περιέχουν μηνύματα δοξολογίας προς τον σατανά. Αναρωτιέμαι άραγε τέτοιες πλάκες, τέτοιοι δίσκοι έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα? Λέτε να μην έχουν εισαχθεί? Ο James Gilbert, προτεστάντης πάστορας στο Τέξας, έχοντας προκαιρού επίγνωση των κινδύνων, είχε δημοσιεύσει ένα εκτεταμένο άρθρο σχετικά με τέτοιους δίσκους το 1981. Ένα δημοφιλές τραγούδι του συγκροτήματος rock Queen, βασίλισσα, που έχει τον τίτλο Another One Bites the Dust, που θα πει άλλος ένας δαγκώνει τη σκόνη, περιέχει την επαναλαμβανόμενη φράση, την επαναλαμβανόμενη φράση, είναι αυτό το που μπαίνει μέσα στο υποσυνείδητο. Ποια είναι η φράση αυτή? Αποφάσισε να καπνίσεις μαριχουάνα, δηλαδή ναρκωτικά. Και μάλιστα ο τρόπος που της φωνής κάποτε είναι χαμηλόφωνος, ώστε να μπαίνει, βάζει ο μιλητής πολύ κοντά το στόμα του στο μικρόφωνο, σιγαλά, και σιγά σιγά αυτό μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Είδατε λοιπόν, αποφάσισε να καπνίσεις μαριχουάνα, ναρκωτικά δηλαδή, που μπορεί κανείς να την ακούσει αν ο δίσκος παιχτεί ανάστροφα. Άλλο ένα τραγούδι των Rolling Stones με τον τίτλο «Συμπάθεια για τον σατανά» έχει γίνει ανεπίσημος εθνικός ύμνος των σατανιστών. Ο επικεφαλής δε του συγκροτήματος Mick Jagger αναφέρεται συχνά σαν δαίμονας του ροκ. Ο Gilbert έδωσε μία σειρά διαλέξεων σε σχολεία και σε ενορίες σχετικά με αυτό που αποκαλεί επίθεση του σατανά. Σύμφωνα με τις έρευνες που έκανε κατεξοχήν, θα πρέπει να αποφεύγονται τα συγκροτήματα ροκ, τα οποία είναι τα εξής: Queen, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, The Eagles και οι Rolling Stones. Αυτοί δε που ασχολούνται με τη ροκ μουσική τα ξέρουν αυτά. Εκεί ο μιλητής 4-5 κάθε μέρα πει η γλώσσα του, σιδηρόδρομος, γραπτομηχανή, και λέει κανείς πω απ' έξω και ανακατοτά, και λέει κανείς μα κάθε μέρα αυτή εκπομπή, γιατί υπάρχουν πολλοί θαυμαστές και συνεπώς μεγάλη ζημία και πρέπει να οδυρώμεθα. Και συνεχίζει η μετάφραση: κάθε ορθόδοξος χριστιανός πρέπει να συμμεριστεί τις ανησυχίες του γερουσιαστή Ντόρναν, και οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με το τι δίσκους ακούνε τα παιδιά τους. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτά. Μα ήταν αναμενόμενο, διότι μην ξεχνάτε ότι η ροκ μουσική δεν έχει βγει από εμπνεύσεις μεγάλων ή μικρών ασήμων έστω συνθετών, αλλά η ροκ μουσική είναι τελετουργική μουσική, δηλαδή είναι η μουσική των μαύρων, των ειδωλολατρών, που τη χρησιμοποιούν στις τελετουργίες τους. Συνεπώς είναι τελετουργική μουσική, και επειδή είναι η λατρεία του σατανά, επόμενον είναι αυτή η μουσική να δημιουργεί αυτά που δημιουργεί στη νεολαία. Ήρθε λοιπόν πρώτα η μουσική, η οποία δημιουργεί αυτά τα, το άμοκ μέσα στην ψυχή, κάτι παράξενο. Δεν θυμίστε εδώ και αρκετά χρόνια εκείνο το συγκρότημα των Beatles που έκανε γύρω τη σφαίρα μας, τη γη μας, και όπου πήγαιναν οι άνθρωποι αυτοί
οι νέοι αφηνίαζαν, έβγαιναν από το θέατρο, τα σπάζαν όλα, ό,τι βρίσκαν μπροστά τους. Εμείς ξέρουμε ότι η μουσική ημερώνει. Το να ακούς μουσική και να αρχίζεις να κλωτσάς, να σπάζεις προθήκες, να μην λογαριάζεις τη δημοσία τάξη, ασφάλεια κλπ. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η μουσική έχει κάτι το δαιμονικό. Μάλιστα, έχει κάτι το δαιμονικό. Αυτή καθεαυτή η μουσική έχει κάτι το δαιμονικό. Γιατί είναι τελετουργική μουσική. Και έρχονται τώρα και τα συνθήματα της μουσικής αυτής, που δεν είναι παρά η σαταλολατρία για να συμπληρωθεί το κακό. Ας τα ακούσουν εκείνοι που αγαπάνε τη ροκ μουσική. Ας το ακούσουν. Βέβαια, από καλλιτεχνικής πλευράς, θα πω πάλι άλλη μία φορά, αν αυτή η μουσική μπορεί να υποθεί μουσική, αν αυτό το πράγμα μπορεί να καλλιεργεί, θα λέγαμε, την αισθητική του ανθρώπου. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος που θα μπορούσε να ευχαριστιέται με τέτοια κατασκευάσματα έχει πάθει οπωσδήποτε διαστροφή του καλλιτεχνικού του αισθητηρίου. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι αυτή η μουσική γίνεται φορέας και των ναρκωτικών και της σατανολατρίας. Ας προσέχουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, και επειδή είπε θα σου δώσω το 666, γι' αυτό το λόγο, επειδή αναφέρεται και αυτό το στοιχείο μέσα σε αυτές τις πλάκες, σε αυτές τις δίσκους, και επειδή αναλύουμε τα θέματα αυτά στη σειρά των θεμάτων της Αποκαλύψεως, γι' αυτό και σας διάβασα αυτήν την επιστολή. Και τώρα, αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το θέμα μας. Εις το υπόλοιπον του 14ου κεφαλαίου περιγράφονται δύο εικόνες. Η πρώτη του θερισμού, που θεωρείται ο κόσμος ως αγρός, και η δευτέρα εικόνα του τριγητού και του λινού, που πάλι θεωρείται ο κόσμος μία μεγάλη άμπελος και ένα πατητήρι, μία λινός. Και οι δύο εικόνες είναι μία προεικόνηση της κρίσεως του κόσμου. Να πως το γράφει αυτό το Ιερόν Κείμενον, 14 κεφάλαιο, 14 στίχος έως 16. «Κι είδον και ειδού νεφέλη λευκή, και επί την νεφέλην καθήμενος όμοιος ανθρώπου, έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν, και εν τη χειρή αυτού βρέπανον οξύ. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού, κράζον εν φωνή μεγάλη το καθημένο επί της νεφέλης, πέμψον το βρέπανον σου και θέρισον, ότι ήλθεν η ώρα του θερίσε, ότι εξηράνθη ο θερισμός της γης. Και έβαλεν ο καθήμενος επί την γην το δρέπανον αυτού επί της γης, και εθερίστη η γη». Και πρώτα η εικόνα του θερισμού, που σας είπα είναι μία προεικόνηση της κρίσεως του κόσμου. Είναι μία θαυμασία εικόνα, λειτουργικά μάλιστα υπέροχη, και είναι γνωστή και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Ο όμοιος ανθρώπου που κάθεται επί της νεφέλης είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που έρχεται ως κριτής του σύμπαντος κόσμου. Εδώ ίσως στην αντίληψη πολλών χριστιανών μας δεν υπάρχει η εικόνα του Χριστού κριτού, αλλά μόνον η εικόνα του Χριστού λυτρωτού. Προσέξατε αυτό το σημείο. Έτσι, αφού μέσα τους δεν υπάρχει η εικόνα του Χριστού κριτού, θέλουν πάντοτε τον Χριστόν προσινή, συγκαταβατικόν, συγχωρούντα πάντοτε, γλυκήν και αποδεχόμενον οποιαδήποτε κατάσταση
είτε διορθωμένοι είτε αδιόρθωτον, χωρίς ποτέ αυτός ο γλυκής Ιησούς να ελέγξει ή να κρίνει. Αλλά η απεικόνηση του Χριστού του Χριστού ως παντοκράτορος και κριτού εις τον τρούλο της Μονής του Δαφνίου, που κυκλοφορούν μάλιστα και κάρτες, και πιστεύω όλοι θα έχετε δει αυτόν τον τρομερόν Χριστόν, γιατί πάντοτε η αγιογραφία μας είναι δογματική και δεν είναι νατουραλιστική. Δεν ζωγραφίζει φυσικά σώματα, ζωγραφίζει δόγματα. Όταν έχει ένα μάτι ήπιον και ένα μάτι που το φρύδει σηκωμένο στο ίδιο πρόσωπο, αν δείτε με μονωμένα τα μάτια, το ένα μάτι είναι γλυκί και ήπιο, το άλλο είναι φοβερόν. Ένα χέρι εξαρθρωμένο, που δείχνει ότι ένα χέρι κριτού, παγκοσμίου κριτού, δεν μπορεί να είναι χέρι ανθρώπινο. Ένα χέρι που μπορεί να στείλει τους ασεβείς στην κόλαση, δεν μπορεί να είναι ένα χέρι ανθρώπινο. Να γιατί η βυζαντινή αγιογραφία, η αγιογραφία της Εκκλησίας μας, δεν είναι αγιογραφία νατουραλιστική αλλά δογματική. Έτσι λοιπόν, σε εκείνους οι οποίοι έχουν μέσα τους την εικόνα ενός Χριστού γλυκαίος, δεν μπορούν να δουν την εικόνα αυτή του παντοκράτορος Χριστού, τη θεωρούν ξένη στα αισθήματά τους, τη θεωρούν αποκρουστική και αν θέλετε και ίσως και αντιχριστιανική. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ατελή αντίληψη που έχουν περί του Χριστού, με συνέπεια να ζουν μίαν ζωή χωρίς συνέπεια. Διότι όταν μέσα τους ζουν έναν Χριστόν που δεν θα κρίνει τις ανθρώπινες πράξεις, τότε γιατί να μην ζουν μια ζωή ασυνεπή, μια ζωή αβαρίας, που ποτέ πραγματικά να μην θέλουν να διορθωθούν. Είναι εκείνο περίπου που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή του, το γράφει για άλλο πράγμα εκεί. Αλλά οι λέξεις όμως έρχονται να δώσουν το νόημα για αυτούς τους τύπους. Έχοντες, λέγει ο Απόστολος, μόρφωση ευσεβίας, σχήμα ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Ή εκείνο το άλλο, πάντοτε μανθάνοντες και μηδέποτε εις επίγνωση αληθείας ελθύν δυνάμενη. Γιατί? Γιατί μέσα τους ζουν αυτήν την λαθεμένη εικόνα του Χριστού, ότι δεν είναι παρά μόνο ο λυτρωτής. Ο Χριστός είναι και λυτρωτής και κριτής. Γι' αυτό και δεν μπορούν να δεχθούν τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δεν μπορούν να τη δεχθούν. Θα το πω άλλη μία φορά. Επειδή είναι διάχυτος αυτή η αντίληψη. Ο Χριστός είναι λυτρωτής και κριτής. Εξάλλου δεν θα είχε νόημα η λύτρωση εάν δεν είναι το κριτής. Διότι εκείνοι που θα λυτρωθούν, εκείνοι που θα ζήσουν στη Βασιλεία του Θεού, πώς θα ζήσουν εάν δεν υπάρξει η κρίση? Η πρώτη λοιπόν του Χριστού επιφάνεια είναι λύτρωση. Η δευτέρα του Χριστού επιφάνεια είναι κρίση. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται ως κριτής κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Το είπε ο ίδιος. Και όψονται, Ματθαίος 24:30, τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εθελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Τα λόγια του Χριστού είναι απολύτως σύμφωνα με την εικόνα που μας δίδει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, που λέγει ότι είδε επί νεφέλης ερχόμενον ως Υιόν ανθρώπου για να κρίνει τον κόσμο. Και έτσι μας λέει ο ίδιος ο Χριστός, θα ειδούν τον Υιόν του ανθρώπου, δηλαδή
εμένα με την ανθρωπίνη μου φύση, διότι όπως θα ξέρετε, πιστεύω να το ξέρετε, δεν θα επιτρέπετε να υπάρχει ακροατής που να μην το ξέρει αυτό, ότι ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό είναι με την ανθρωπίνη του φύση. Προσέξατε το, δεν την απέβαλε την ανθρωπίνη φύση. Δεν θα μπορούσε να αποβάλει εκείνο το οποίο ελύτρωσε, έσωσε, υγείασε, εθέωσε. Είναι λοιπόν με την ανθρωπίνη του φύση στον ουρανό, εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, εις τη δόξα του Θεού Πατρός, η ανθρωπίνη φύση. Θα έρθει λοιπόν ως θεάνθρωπος πάντοτε και θα προβάλλεται η ανθρωπίνη φύση. Γι' αυτό λέγει και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο 25 κεφάλαιο που μιλεί περί κρίσεως, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, δεν λέγει όταν έλθει ο Υιός του Θεού, αλλά ο Υιός του ανθρώπου, διότι προβάλλεται η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, που δείχνει ότι δεν θα μας κρίνει Θεός, θα μας κρίνει άνθρωπος. Και τι θα μπορούσε να πει ο άνθρωπος? Θεέ μου, τι με κρίνεις, τι με κρίνεις, εσύ είσαι Θεός και εγώ είμαι άνθρωπος. Δεν μπορείς να με κρίνεις εσύ εμένα. Γι' αυτό θα έρθει να κρίνει ως άνθρωπος. Άνθρωπος, ανθρώπους. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ο δε Δανιήλ λέγει, 7 κεφάλαιο 13 στίχος, «Εθεώρουν εν οράματι της νυχτός και ειδού, μετά των εθελών του ουρανού, ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος ειν ήτο». Ο Απόστολος Πέτρος, όταν εκλήθη στο σπίτι του Κορνηλίου, του εκατοντάρχου, μεταξύ των άλλων είπε και τα εξής. Πράξεις 10,42. «Και παρήγγειλεν ημίν», ο Χριστός παρήγγειλε σε μας, «κηρύξε το λαό και διαμαρτύραστε», να δώσουμε τη διαμαρτυρία μας, την μαρτυρία μας στο λαό, ότι αυτός εστίν ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Να πούμε στο λαό καθαρά καθαρά ότι ο Ιησούς που απέθανε και ανέστη και ανελήφθη, ο οποίος είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, αυτός είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών. Τι εννοεί νεκρών? Εκείνοι που απέθαναν και θα αναστηθούν και θα κριθούν. Διότι θα αναστηθούν όλοι από του Αδάμ και της Εύας και θα σταθούν όλοι ενώπιον του Χριστού για να κριθούν. Η εικόνα της κρίσεως για τον πνευματικό άνθρωπο είναι ωφελημοτάτη, αναγκαιοτάτη. Έξω του ότι είναι η αλήθεια και η πραγματικότης, η εικόνα του κριτού Χριστού έχει παιδαγωγικά στοιχεία. Δημιουργεί τον φόβον του Θεού, τον γονιμοποιών φόβον του Θεού, και δημιουργεί με τον τρόπο αυτόν το υπέδαφος για να αναπτυχθεί η αρετή. Γιατί αρχή σοφίας, αρετής, αυτό θα πει σοφία εβραϊκά, αρετή, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Είναι θέλη επί της οποίας κάθεται. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ότι όσοι ως ανθρώπου ή το επιτεθέλει είναι σημείον της παρουσίας του Θεού, και η λευκή νεφέλη υπενθυμίζει την φωτεινή νεφέλη της μεταμορφώσεως του Χριστού. Όπου οι δύο εκείνοι άγγελοι ειδοποιούν τους μάρτυρας της αναλήψεως του Χριστού, που μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης στο πρώτο κεφάλαιο, ότι ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσεται. Έτσι θα ξανάρθει. Ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Με τον τρόπο που τον είδατε να απέρχεται, να ανέρχεται εις των ουρανών, με τον ίδιο τρόπο θα έλθει. Με ποιον τρόπον? Δηλαδή, όπως ανήλθε
και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν. Τον επήρε, τον εσήκωσε από κάτω νεφέλη. Συνεπώς θα έλθει επί νεφέλης. Γι' αυτό σας εξήγησα ότι η εικόνα της Αποκαλύψεως είναι απολύτως σύμφωνος με την παράδοση περί της αναλήψεως του Χριστού. Όπως έφυγε, θα έλθει. Με την εξής μόνο διαφορά. Ανερχόμενος ο Κύριος εις τους ουρανούς, όλοι οι άγγελοι του ουρανού τον συνοδεύουν. Αλλά οι μαθητές και το πλήθος των πιστών, δεν ήταν μόνο οι 11 μαθητές, ήταν και η Θεοτόκος κατά την παράδοση. Δεν, προσέξατε το, δεν ήσαν μόνο 10-20 άνθρωποι, ήσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ίσως 500 άνθρωποι. Εκείνο το επάνω 500 εισαδελφοί, πιθανώς υπενήσετε ο Απόστολος Παύλος στην ανάληψη του Χριστού. Προσέξτε. Δεν βλέπουν τους αγγέλους. Ο Θεός δεν επιτρέπει να είναι ορατοί οι άγγελοι, διότι βλέποντας το εξαίσιο θέαμα θα έφευγε η προσοχή τους από το κεντρικό θέμα που ήταν ο Ιησούς Χριστός. Όπως όταν μπούμε σε μια αίθουσα και υπάρχει ένας ζωγραφικός πίνακας με ένα πλαίσιο, κάδρο πλαίσιο, πολύ βαρύτιμο και σπουδαίο, ξεφεύγει η προσοχή μας από το κύριο θέμα του πίνακος και πηγαίνει εις την κορνίζα. Για να μην λοιπόν πάει στο πλαίσιο, στην κορνίζα, το μάτι των θεατών δεν φαίνονται. Είναι όμως παρόντες οι άγγελοι, συνοδεύουν τον Χριστόν. Δεν φαίνεται ο Χριστός, δεν φαίνονται αυτοί παρά μόνος ο Χριστός. Όταν θα ξαναέρθει ο Χριστός, τότε οι Άγιοι Άγγελοι θα τον συνοδεύουν και θα είναι ορατοί. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, εν τη δόξη αυτού με όλους τους Αγίους Αγγέλους του ουρανού. Το χρυσό στεφάνι που φορεί ο ως Υιός ανθρώπου επί νεφέλης φανερώνει το βασιλικό αξίωμα και συνεπώς και το αξίωμα του κριτού. Το οξύ δρέπανον, το κοφτερό δρεπάνι, είναι το σύμβολο της εκτελέσεως, της κρίσεως, και φανερώνει την ριζικότητα, την λεπτότητα και την συντομία της κρίσεως. Ότι η κρίση θα είναι ριζική, δεν θα υπάρξουν αδικίες, θα είναι λεπτή και θα είναι συντομοτάτη. Ο άγγελος που εξέρχεται από το ναό του ουρανού και με μεγάλη φωνή φωνάζει προς τον κριτήν Χριστόν και του λέγει «Βάλε το δρεπάνι σου επάνω στη γη, δαυτεριστή». Η γη φανερώνει, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας, την ηκεσία πασών των ουρανίων δυνάμεων εθιεμένων την μεν των δικαίων την μην την δε των αμαρτωλών της ανομίας εκοπήν θεάσαστε. Περιμένουν οι άγγελοι να ειδούν αυτό, την δικαίωση των δικαίων, την αποκατάστασή τους στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και την τιμωρία των αμαρτωλών. Συνεπώς ο άγγελος που λέγει «Βάλε το δρεπάνι σου στη γη» με δυνατή φωνή είναι αυτός ο πόθος να τελειώνει πια η ιστορία και να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Με θερισμό εικονίζεται η συντέλεια, η δε ώρα της συντελείας με το ότι εξειράνθη ο θερισμός της γης. Όπως λέγει ο άγγελος εκεί, βάλε το δρεπάνι σου επί της γης, διότι εξειράνθη ο θερισμός της γης. Ώστε βλέπουμε εδώ ότι οι άγγελοι συντελούν εις των θερισμών του κριτού ως εκτελεστικά όργανα του αρχιθεριστού κριτού. Όλη αυτή η εικόνα της συντελείας της κρίσεως του κόσμου που περιγράφει, όπως είδαμε, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, με κάθε λεπτομέρεια θα μας δοθεί σε ένα
παρακάτω κεφάλαιο, συγγνώμη, στο 20ο κεφάλαιο, στο 19ο κεφάλαιο, συγγνώμη, αλλά προπαντός όμως τώρα εις την παραβολή των ζυζανίων, που ο Κύριος είχε δώσει μια πτυχή της βασιλείας των ουρανών. Είναι στον Ματθαίο 13 κεφάλαιο και λέγει εκεί ότι ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπος πήραντι καλόν σπέρμα εν το αγρό αυτού και λοιπά. Γνωρίζετε την παραβολή του, αυτού του, του αγρού των ζυζανίων. Εσπάρει ο σίτος, τη νύχτα όμως πήγε, λέγει, κακός άνθρωπος και έριξε το κακό το σπέρμα, τον διαβολόσπορο, τα ζυζάνια. Και όταν άρχισαν να φυτρώνει το στάδι, να φυτρώνουν και τα ζυζάνια. Τότε διαμαρτυρήθησαν οι εργάτες και είπαν, Κύριε, δεν έδωσε σε εμάς καλό σπόρο? Πώς φύτρωσαν τα ζυζάνια? Ναι, λέγει. Βλέπετε, δεν γνωρίζουν οι εργάτες. Τους το αποκαλύπτει όμως ο Κύριος του αγρού. Όταν εσείς σπήρατε και τελειώσατε και ήρθατε σπίτι, τότε κακός άνθρωπος επήγε να σπείρει τον αγρόν. Την ερμηνεία της παραβολής, αγαπητοί μου, την κάνει ο ίδιος ο Κύριος. Θα σας τη διαβάσω όπως μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν ερωτήθηκε από τους μαθητάς τι σήμαινε η παραβολή των ζυζανίων. Ακούστε. Δεν θα σας την ερμηνεύσω για λόγους συντομίας. Είναι εύκολη. Κάπου και πού μόνο. Ο σπύρον το καλό σπέρμα εστίν ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο. Ο δε αγρός εστίν ο κόσμος. Βλέπετε, ο αγρός είναι ο κόσμος. Γι' αυτό παρομοιάζει το κόσμος με έναν αγρόν. Το δε καλό σπέρμα ούτι εισήν οι ιοί της βασιλείας. Είναι οι άνθρωποι που δέχονται το Ευαγγέλιο, αυτοί είναι το καλό το στάρι. Τα δε ζυζάνια εισήν οι ιοί του πονηρού, οι άνθρωποι του διαβόλου. Ο δε εχθρός, ο σπήρας αυτά, εστίν ο διάβολος. Ο δε θερισμός, στην τέλεια του αιώνος εστίν. Τέλος της ιστορίας. Πώς λοιπόν παρομοιάζεται εδώ το τέλος της ιστορίας? Με θερισμόν. Οι δε θεριστέ, άγγελοι εστίν. Ως περούν, συλλέγεται τα ζυζάνια και πυρίκεται, όπως λέει, μαζεύουν τα ζυζάνια και τα βάζουν στη φωτιά, ούτως έστεν τη συντελεία του αιώνος τούτου. Έτσι θα γίνει άμα τελειώσει η ιστορία. Αποστελεί, θα στείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Ποια είναι αυτή η κάμινος του πυρός? Μας το λέει με μία άλλη εικόνα. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός, το τρίξιμο των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν, θα λάμψουν, ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Είδατε ερμηνεία της παραβολής? Είναι ακριβώς ό,τι λέμε τώρα στην περικοπή της Αποκαλύψεως. Η εικόνα του θερισμού, όπως εκτίθεται όμως εις την Αποκάλυψη, έχει κυρίως τον χαρακτήρα της περισυλλογής των πιστών, ενώ η δευτέρα εικόνα του τριγητού, λίγο πιο κάτω, έχει την κρίση και τη τιμωρία των ασεβών. Η παραβολή των ζυζανίων έχει και τα δύο μαζί. Στην ίδια παραβολή είναι και οι καλοί και οι κακοί. Εδώ όμως έχουμε ξεχωριστή την περίπτωση. Στο θερισμό λοιπόν εδώ έχουμε κυρίως τον θερισμό των δικαίων. Στον τριγητό έχουμε το τρίγημα, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, των ασεβών. Για αυτή την εικόνα του θερισμού που διαβάσαμε στην Αποκάλυψη γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας το εξής: το γάρ ξηρανθήνε των θερισμών δειλή, το φτάσε των της συντελείας καιρών, ώστε ότε πεπανθεί ως σύτος όριμος ότι της ευσεβίας σπόρος
των ουρανίων αποθηκών αξιοθήσεται, εις 30 και 60 και 100 το γεωργό την καρποφορίαν παρεχόμενος. Ήρθε η ώρα του θερισμού, θα μαζέψει ο Θεός και την καρποφορία των πιστών και θα βάλει στην αποθήκη των σύτων. Ό,τι ο καθένας θα πέδωκε, ή 30, ή 60, ή 100. Και τώρα ερχόμεθα στην δευτέρα εικόνα του τριγητού και του λινού. Θα τη διαβάζω. Λινός θα πει πατητήρι. Το λίμε ήταν. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν το ουρανό. Συγγνώμη, του εν το ουρανό. Έχουν και αυτός δρέπανον οκτή. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου. Έχουν εξουσίαν επί του πυρός και εφώνησεν κραυγή μεγάλη το έχοντι το δρέπανον το οξύ λέγον πέψον πέμψον σου το δρέπανον το οξύ και τρίγισον τους βότριες της αμπέλου της γης ότι ήκμασεν εις τα φυλή της γης και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γη και τρίγισε την άμπελον της γης και έβαλε εις την λινόν του Θεού την μεγάλη και επατήθη η λινός έξω της πόλεως και εξήλθεν έμπα εκ της λινού άχρη των χαλινών των ύπων από στα 2.600. Εδώ βλέπουμε άγγελοι να κινούνται ως να απουσιάζει η δράση του Κριτού ως Υιός ανθρώπου που φέρεται επί της λευκής νεφέλης. Δεν απουσιάζει. Δεν απουσιάζει. Ο Αρέθας κάνει μία λεπτή παρατήρηση και λέγει ούτε ο Κύριος αυτός αξιεί την συλλογή ποιήσαστε ως περί των πρώτων ούτε το μεν, λέει τα ζυζάνια έχοντας και την παραβολή του Ευαγγελίου υπόψη εις τας αποθήκας το δε εις το ατελεύθητον παραπέμπει πυρ. Είδατε. Δεν αξιεί, λέγει, απαξιεί ο Κριτής να κάνει την συλλογή των αμαρτωλών ανθρώπων. Την αναθέτει εις τους αγγέλους. Λεπτή παρατήρηση αυτή του Αρέθα. Ο εξερχόμενος άγγελος εκ του θυσιαστηρίου εκφράζει τον πόθον και την γραυγήν. Τον Αγίο. Εάν είναι το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, όπως βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής το όραμά του, τότε κάτω από το θυσιαστήριο είναι οι ψυχές των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού. Θυμηθείτε στην Αποκάλυψη 6ο κεφάλαιο 9 χωρίων. Το γράφει εκεί. Εάν είναι το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων, τότε είναι οι προσευχές των Αγίων που ρίχνουν το λιβανωτό τους επί του χρυσού θυσιαστηρίου που είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αποκάλυψη στο 8ο κεφάλαιο στίχος 3. Είτε λοιπόν είναι η περίπτωση των πεπελεκημένων δια τη μαρτυρία του Χριστού που λέγουν πούτε Κύριε θα εκδικηθείς το αίμα μας, όχι με την έννοια της εκδικήσεως αλλά με την έννοια της αποκαταστάσεως του σώματός μας, πότε θα γίνει η Ανάστασή μας. Είτε είναι οι προσευχές των Αγίων, το θέμα είναι ότι η κρίση συνδέεται με τους Αγίους και τους μάρτυρες οι οποίοι εταλαιπωρήθησαν από τους ασεβείς και των οποίων τώρα ήρθε η ώρα της τιμωρίας. Ο άγγελος που εξέρχεται από το θυσιαστήριο, ο άλλος άγγελος, φωνάζει προς τον άγγελο που φέρει το οξύ δρέπανον να προβεί στο θερισμό της αμπέλου της γης. Το οξύ δρέπανον εκφράζει την κρίση όπως και προηγουμένως. Ο άγγελος που βγαίνει από το θυσιαστήριο λέγει ότι έχει εξουσίαν επί του πυρός.
Ευρωπαίου πυρός. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας, μανθάνομεν τας αγγελικάς δυνάμεις επιτετάχτε της κτίσμασι, της μεν της είδαση, την μεν της είδαση, την δε τοπηρή, την δε ετέρωτην ημέρη της κτίσεως. Ότι οι άγγελοι είναι τοποτηρητέ επί της δημιουργίας. Τούτου, δηλαδή αυτού του αγγέλου περιού ο λόγος, τίνιν το τιμωρητικόν δια του επιτετάχθε το πυρί μανθάνομεν. Και συμπληρώνει ο αρέθας. Τούτον τον άγγελον περίου ο λόγος επί της κολάσεως νόη των ασεβών τετάχθε. Με άλλα λόγια, είναι ο άγγελος που φυλάτει το πυρ της κολάσεως. Και ποια είναι η παραγγελία του πρώτου προς τον δεύτερον άγγελον? Πέμψον σου το δρέπανον το οξύ και τρίγισον τους βότριας της αμπέλου της γης. Στείλε το οξύ σου δρεπάνι να τριγίσει τα σταφύλια της αμπέλου της γης, ότι ήκμασεν η σταφυλή της γης, ορίμασε το σταφύλι της γης, τα σταφύλια της γης. Είναι, αγαπητοί μου, η κρίση των αμαρτωλών που παρομοιάζονται με μίαν άμπελον που παράγει τα σταφύλια της αμαρτίας και της αποστασίας. Είναι η μεταβολή της αμπέλου του Θεού εις άμπελον της αμαρτίας, όπως σημειώνει ο Μωυσής. Λέει στο Δευτερονόμιο τούτα τα λόγια ο Θεός στο Μωυσή: «Εκ γάρ αμπέλον Σοδόμων η άμπελος αυτών, και η κλιματής αυτών εκ Γομόρας, η σταφυλή αυτών σταφυλή χωλής, βότρης πικρίας αυτών, θυμός δρακόντων ο ίνος αυτών, και θυμός ασπίδων ανίατος. Εγώ, λέγει άλλον προφήτη ο Θεός, σε εφύταψα αμπέλι γνήσιο και καλό, εσύ πως μετεβλήθεις σε άσχημο αμπέλι? Πως έγινες αμπέλι Σοδόμων και Γομόρας και παράγεις τα φύλλα πικρά?» Είδατε, άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Είναι χαρακτηριστικό που δείχνει εδώ ότι η άμπελος του Θεού διεστράφει. Επειδή διεστράφει, να σας πω και αυτό με την ευκαιρία, γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, ήλθε η αληθινή άμπελος επί της γης, που όποιος εκεντριστεί εις αυτήν την αληθινή άμπελο που δεν κινδυνεύει να αστοχήσει, γίνεται καινούργιος άνθρωπος. Και αυτή η άμπελος είναι ο Χριστός. Τώρα δεν είναι ένας λαός ως άμπελος που ιστόχησε, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός: «Εγώ είμαι», στο Ιωάννης 15 κεφάλαιο, «εγώ είμαι η άμπελος», και προσθέτει, «η αληθινή». Διότι η πρώτη άμπελος, ο λαός, ο Ισραήλ, απεδείχθη διεφθαρμένη, διεστραμμένη. Εφυτεύθηκε καλή και έγινε άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, αυτό το «ήκμασεν ο βότρης». Τους βότριας της αμπέλου, ότι ήκμασεν η σταφυλή της γης. «Ήκμασεν». Αυτό το «ήκμασε» σημαίνει «ορίμασε». Τι ορίμασε? Ορίμασε το κακό. Όπως κάποτε είχε, έπρεπε να οριμάσει το κακό στους λαούς της γης Χαναάν. Όταν ήρθε ο Αβραάμ, το κακό δεν είχε οριμάσει στη γη Χαναάν. Και του λέει ο Θεός: «Θα στείλω τους απογόνους σου στην Αίγυπτον, γιατί ακόμα το κακό των κατοίκων της Χαναάν δεν ορίμασε». Ξέρετε πόσο χρειάστηκαν? Έξω από τα χρόνια μεταξύ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, άλλα 430 χρόνια, άλλα 40 χρόνια στην έρημο που έμειναν οι Εβραίοι, και τότε ορίμασε το κακό εις τους Χαναανίτες και ήρθαν οι Εβραίοι να τους καταστρέψουν. Και είπε τότε ο Θεός: «Ορίμασε το κακό, ήκμασε εις τα φιλή, ήκμασε». Είπε όμως και για τους ίδιους τους Εβραίους: «Με τον τρόπο που περίμενα να οριμάσει το κακό και να τους εξολοθρέψω,
και σε εσάς θα περιμένω να οριμάσει το κακό, εάν δεν με ακούσετε, για να σας εξολοθρεύσω. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι φοβερό. Φοβερό, φοβερό. Κοιτάξτε το να το μεταφέρουμε στη δική μας τη ζωή. Όπως βλέπουμε να οριμάζουν τα σταφύλια το καλοκαίρι και λέμε ότι να, θα φάμε σε λίγο τα σταφύλια. Έτσι αισθανόμεθα και το κακό να οριμάζει στην εποχή μας και μάλιστα εις τον τόπο μας. Να οριμάζει το κακό. Δεν περιμένουμε παρά το φοβερό τριγητό και τον φοβερόν, την φοβεράν λινόν, το πατητήρι το φοβερό. Αλλά στο δούμε, ποια είναι η λινός του Θεού, όπως λέγει πάλι ο Άγιος Ανδρέας. Λινός δε του Θεού, ο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού ητιβασμένος χώρος κολάσεως. Μεγάλη μένδη δια το πλήθος των εναυτή βασανιζομένων. Τι είναι η λινός του Θεού, το πατητήρι? Είναι η κόλαση των δαιμόνων. Γιατί είναι μεγάλη η λινός? Πολλοί θα είναι αυτοί που θα τιμωρηθούν. Μη λένε μερικοί, α, θα τιμωρήσει ο Θεός που είναι τόσοι πολλοί. Μη το λέγουν αυτό. Είναι μεγάλη η λινός του Θεού, το πατητήρι του Θεού. Χαρακτηριστικό είναι το ρήμα «επατήθη». Προσέξτε το ρήμα «επατήθη». Βεβαίως αυτό προσαρμόζεται στην εικόνα της λινού, γιατί μπαίνουν μέσα και πατούν τα σταφύλια. Αλλά δείχνει κατά δραματικό τρόπο την κακοποίηση των αμαρτωλών και τον βασανισμό τους. Υποποίησε πατήθη η λινός, πιθανώς από τους αγγέλους, ως εκτελεστικά όργανα της Θείας Χρίστεως και της Θείας Δικαιοσύνης. Έξω της πόλεως επατήθη, λέγει η λινός. Ναι, έξω της πόλεως επατήθη η λινός, εστήθη και επατήθη η λινός. Ποιες πόλεως? Έξω μεν, λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, έξω μεν της των δικαίων πόλεως. Θυμόσαστε στο κεφάλαιο εκείνο που διαβάσαμε, στο ίδιο κεφάλαιο, ότι το αρνίον στέκεται στη Σιών με τις 144.000, είναι η πόλη του Χριστού, δηλαδή είναι η βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα είναι η τιμωρία τους έξω από τη βασιλεία του Θεού. Να, πως το λέγει? Έξω μεν της των δικαίων πόλεως η λινός πατηθήσεται, ουδαμούγαρ το κλήρο τούτο η ράβδος των αμαρτωλών εγγυεί κατά των προφητικών λόγιων. Άμικτος γαρ η τούτον έστε κατοίκησης, καθάπερ και ο τρόπος γεγένεται. Δηλαδή, όπως ζήσαν στον παρόντα κόσμο χωρίς να έχουν σχέση αμαρτωλοί με τους δικαίους, κατά παρόμοιο τρόπο και η μετέπειτα ζωή τους θα είναι άμικτος. Ακόμη μεταβαίνει από την εικόνα στο εικονιζόμενο, γιατί λέει ότι εξήλθεν αίμα από την λινόν, παρότι ο χυμός της σταφύλης είναι γνωστό, ονομάζεται αίμα. Εν τούτης λέγει, αίμα δε, λέει ο Ανδρέας, εκ των υποδίκων πατουμένων χαιόμενων την δικαίαν και αδέκαστον του Θεού κρίσιν και κέκλικεν, διείς τους αξίους δείκνεται κόλασης. Είναι με το αίμα η έκφραση της τιμωρίας των αμαρτωλών. Όπως εδώ λέμε, με τιμωρηθεί ένας λαός, πέφτει μαχαίρι. Είναι εικόνα. Ένα μέτρο μεγέθους του πράγματος είναι ότι το αίμα θα φτάσει ως τα χαλινάρια των ύπων. Τόσο πολύ αίμα. Ποιον ύπων? Ή τον ύπων των εχθρών, ή του ύπου του θριαμβευτού λόγου του Θεού. Έχει μια ωραία παρατήρηση ο Ανδρέας Κεσαρίας. Μέχρι μεν των χαλινών, ως θλιμανών ύπων φθάνουσα. Διότι χαλινών εν τες ειδονές και τες αθεμιτουργίες ουκ έγνωσαν. Θα ανεβεί, λέει, το αίμα μέχρι τα χαλινάρια των αλόγων, γιατί σαν θλιμανοί άλογα δεν έβαλαν χαλινάρια στις ειδονές τους οι άνθρωποι. Δεν έβαλαν χαλινάρια στις ειδονές τους οι άνθρωποι. Μια ακόμα εικόνα μεγέθους της τιμωρίας είναι ότι το αίμα έφτασε στην έκταση των 6.600 σταδίων. Είναι 307.200 μέτρα, 300 χιλιόμετρα. Τι θέλει να δείξει σχηματικός αριθμός? Ότι το αίμα ήταν άφθονο. Δηλαδή η τιμωρία των αμαρτωλών μεγάλη και η αμαρτωλή πολύ. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε, μη φοβού το μικρόν πίμνιον, ότι ευδόξεν ο πατήρ δούνε ημίν την βασιλείαν. Μη πούμε
και εμείς μαζί με τους πολλούς. Όχι, μη παραδειγματιζόμεθα από τη συμπεριφορά των πολλών. Όχι, μη φοβάσαι μικροπίμιο, λέει ο Χριστός. Μη παρασύρεις από τη διαγωγή και τη συμπεριφορά του κόσμου τούτου. Μη φοβάσαι, σε σένα έχει ευδοκίσει ο Πατήρ να σου δώσει τη βασιλεία.